Μόλις περατώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε και νόμιμη σύγκληση και απαρτία, ήταν 12 παρόντες στο Διοικητικό Συμβούλιο με 9 απόντες. Η απόφαση λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου με ψήφους 11-1 είναι παραμένει πρόεδρος και τοποθετείται ο κύριος Γιώργος Βασιλακόπουλος, και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κύριος Παρίσης αντιπρόεδρος, ο κύριος Γολέμης αντιπρόεδρος, ο κύριος Αγγελόπουλος Ταμείας και ο κύριος Τσαγκρόνης Γενικός Γραμματέας, οι οποίοι πήραν 12 ψήφους και προκηρύξαμε, όπως μας όρισε το πρωτοδικείο, εκλογές στις 30 Μαΐου με φυσική παρουσία. Αυτές ήταν οι αποφάσεις σύμφωνα με αυτά τα οποία μας έχει επιβάλει με δικαστική απόφαση το πρωτοδικείο να κάνουμε ως προσωρινή διοίκηση. Οπότε λοιπόν, συνοψίζοντας, εκλογές 30 Μαΐου, υπάρχει μια νόμιμη αυτή τη στιγμή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζεται και με νόμιμη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και με νόμιμη απαρτία, όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι θέλει 11 άτομα τουλάχιστον για να είναι νόμιμη η απαρτία. Και το επόμενο βήμα είναι οι εκλογές στις 30 Μαΐου, με στόχο όλων εξημών θεωρώ να ψηφίσουν όσο δυνατόν περισσότερα σωματεία, άρα να ανοίξει το Μητρό και να ψηφίσουν όλα τα ενεργά σωματεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καδοσφαίρισης και να μην υπάρχουν αποκλεισμοί όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή 400 σωματείων. Αυτά. Όσον αφορά την χθεσινή διοίκηση, η οποία προέκυψε από μια άλλη ψηφοφορία στο ΔΣ της ΕΟΚ, αυτή η διοίκηση μπορεί να έχει κάποιο λόγο, όπως εκλέχθηκε χθες, στις διαδικασίες? Δεν έχει απαρτία. Χθες έγινε η πρόσκληση με βάση, και είναι στη διάθεσή σας, στείλαν 3 email τα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, τα οποία ήταν μετά από την πρόσκληση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καθοσφαίρισης επίσημα. Ήταν 10 άτομα, τα οποία δεν συνιστούν απαρτία με βάση το καταστατικό της ΕΟΚ, άρα πρέπει να σεβόμαστε τις διαδικασίες όταν θέλουμε να διοικήσουμε. Ήταν 10 άτομα και όχι 11 όπως ορίζει το καταστατικό, σήμερα ήμασταν 12. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε, δεν είχε νόμιμη ούτε η πρόσκληση χθες, ούτε η σύνθεση του χθεσινού Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είχε απαρτία, άρα δεν μπορούσε να λάβει καμία απόφαση. Όσον αφορά τα 12 μέλη, μπορείτε να μας πείτε τα ονόματα των 12 μελών που συμμετείχαν σήμερα στο ΔΣ? Δεν με μην ξεχάσω κανένα και βρεθώ εκτεθειμένος. Ήταν ο κύριος Βασιλακόπουλος, τα 5 μέλη του Προεδρείου, εγώ, ο κύριος Βακαλόπουλος, ο κύριος Μπάκουλας, ο κύριος Γαλατσόπουλος, ο κύριος Δουβής, ο κύριος Ρόζης, ο οποίος συγκατέστησε τον κύριο Αλεξόπουλο που παραιτήθηκε το πρωί, και ο κύριος Λόρτος. Αν δεν κάνω λάθος, αυτοί είναι οι 12. Αν τα μετράω σωστά. Θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες μεθοδεύσεις σχετικά με τις αυκαιρεσίες από την πλευρά του Υπουργείου? Κοιτάξτε, αυτό να πάτε να ρωτήσετε τον Υφυπουργό, τον κύριο Βγενάκη. Εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο δεν έχει ανοίξει το Μητρό. Δηλαδή, πραγματικά είναι απορία μου, είναι 3 μήνες κλειστό. Δεν γνωρίζω γιατί δεν έχει ανοίξει το Μητρό. Και μάλιστα όταν καλούνται τα σωματεία μέχρι τέλος Αυγούστου να έχουν ολοκληρώσει διαδικασίες, γιατί αλλιώς θα βρεθούν εκτός γηπέδων. Και το ερώτημά μου είναι σαφές, γιατί αυτή τη στιγμή 400 σωματεία με 100 παιδάκια, καταλαβαίνετε, είναι 40.000 παιδιά τα οποία δεν θα έχουν να προπονηθούν από το Σεπτέμβριο και μετά. Και με 15 αθλητές αντρικού, παραδείγματος χάρη, είναι 6.000 αθλητές οι οποίοι από το Σεπτέμβριο θα είναι εκτός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστερεί αυτή η διαδικασία για την ανοίγει το Μητρό. Δηλαδή, πραγματικά. Κλείσουμε. Σήμερα ολοκληρώθηκε το χθεσινό διακοπέν Διοικητικό Συμβούλιο. Η παρουσία ήταν 12 μελών, των διορισμένων μελών, που σημαίνει ότι υπήρχε πλήρης απαρτία και μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία. Κατά διαδικασία εξελέγει το Προεδρείο, το οποίο είναι ο κύριος Βασιλακόπουλος Πρόεδρος, πρώτος Αντιπρόεδρος ο κύριος Παρίσης, δεύτερος Αντιπρόεδρος ο κύριος Γολέμης, Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Τσαγκρόνης και Ταμείας ο Δημήτρης Αγγελόπουλος. Στη συνέχεια εκλέχθηκε και η Εκτελεστική Επιτροπή, την οποία αποτελούν οι παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της αυτής συζητήθηκε και ορίστηκε, σύμφωνα με το διαταχτικό του πρωτοδικείου, η ημέρα των εκλογών 30 Μαρτίου, μέσα στα όρια που προβλέπει ο νόμος. Έτσι, 30 Μαΐου, έτσι, μέσα στα νόμα που προβλέπει αυτός. Επιθυμία όλων είναι να προχωρήσουμε και να διεξαχθούν οι εκλογές, ώστε να μην υπάρχει αυτή η εγκρεμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό μπάσκετ. Επειδή εχθές συνεχίστηκε ένα ΔΣ από το οποίο προέκυψε ένας άλλος πρόεδρος, όπως αναφέρει η άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε για δύο διοικήσεις και είναι θέμα νομικής φύσεως να αποφασίσει
το πρωτοδικείο ή κάποιος άλλος δικαστής για το ποια από τις δύο, προεδρία είναι αυτό που αποφασίζει για τις εκλογές. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Εχθές δεν έγινε κανένα διοικητικό συμβούλιο, διότι για να γίνει διοικητικό συμβούλιο πρέπει να υπάρχει απαρτία. Και η απαρτία είναι το ελάχιστο, πρέπει να είναι 11 μέλη. Εχθές εκείνο που έγινε, παρευρέθηκαν 10 μέλη, άρα δεν είναι συμβούλιο. Εντάξει, το συμβούλιο είναι αυτό που έγινε σήμερα, που είχε απαρτία, που παρευρέθηκαν 12 μέλη και έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία. Εντάξει. Και πάμε για εκλογές διαζώσεις, όχι μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύουμε ότι και γι' αυτό είπαμε στις 30 Μαΐου, ότι μέχρι τότε θα έχει λυθεί, σύμφωνα με αυτά που λέει η πολιτεία και οι δικαιολόγοι, ότι τότε θα έχουμε να ανοίξει ο τουρισμός, θα έχει στην αρχή. Νομίζω δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα των σωματείων να προσφύγουν και να ζητήσουν και αυτά όπως προσφύγανε τα 21 και να ζητήσουν και αυτά να εγγραφούν στο Μητρό Μελών. Για μας, θέση της Ομοσπονδίας, της διοίκησης που υπήρχε μέχρι προχθές, είναι και θα είναι ότι εμείς θέλουμε το δυνατόν να ψηφίσουν όσο μπορούν περισσότερα σωματεία. Αποκλεισμοί δεν πρέπει να γίνονται. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, σωματεία με τόση ιστορική διαδρομή που έχουν δώσει διεθνείς παίχτες σε όλες μας τις εθνικές ομάδες, να είναι απ' έξω, διότι δεν πρόλαβαν να φτιάξουν κάποια χαρτιά τα οποία είναι υπερβολικά κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω στην αρχή, αλλά τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει lockdown και δεν μπορούν να τα βρουν. Έτσι, και το παράδοξο είναι το εξής, ότι έχει δοθεί άδεια για να εγγραφούν τα σωματεία στο Μητρό μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2021. Λοιπόν, γιατί αυτή η βιασύνη? Αλλά τέλος πάντων, εμείς θα ορίσαμε για τις 30 Μαΐου να γίνουν οι εκλογές.